πάρε το σάσινέ σου το overload και πήγαινε, σε παρακαλώ στους κριτές. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Στέλιο, ξεκινάμε με σένα. Ναι, μετά που τα κλάψατε όλα, πρέπει να μιλήσουμε για ρούχα. Όχι, να μιλήσουμε για ρούχα. Λοιπόν, κοίταξε, είναι ένα look που δεν είναι το καλύτερο που έχεις βάλει. Ναι, το γνωρίζω. Όμως, έχει μια τρομερή συνέπεια. Δηλαδή, βλέπω την Νικόλ λίγες εβδομάδες πίσω, με μια δυσκολία, μια αστοχία στο φύτι. Μεγάλη. Όμως, είναι ένα σύνολο το οποίο στεριάζει στο χρώμα. Ωραία μαλλιά, ωραίο μακιγιάς, ωραίο σκουλαρίκι. Τώρα πάει το μακιγιάς, κύριε Κουδουνάρη μου. Πάει μια χαρά τώρα. Είναι, μια χαρά είναι, μην αγχώνεις. Είναι από τα καλά. Δεν βγαίνει, δεν φεύγουνε. Τα διάβροχα. Mm. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σου βάλω και σένα δύο. Ευχαριστώ. Να συνεχίσω με την Ηλιάνα τώρα. Νικόλ μου, όντως σε μια κούκλα, σου πηγαίνει πάρα πολύ αυτό το χρώμα, σε αναδεικνύει, σε φωτίζει, ωραίο μακιγιάζ, ωραία μαλλιά, είσαι πολύ κομψή. Mm. Να σου πω κι εγώ ότι αυτή η τσάντα είναι τέλεια και όντως η αστοχία που έχεις είναι στο fitting του ρούχου. Είναι λίγο σαν να είναι δανεικό, σαν να είναι μεγάλο, σαν να είναι λίγο περίεργο, σαν να είναι λίγο για τελικό. Το γνωρίζει. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχει αυτή η εικόνα. Κατά τα άλλα είναι σωστά μετρημένη και ζυγισμένη και όντως έχει μια συνέπεια σε ό,τι έχεις μάθει και έχεις καταφέρει εδώ στο παιχνίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σου βάλω τρία. Ευχαριστώ. Και κλείνουμε με τον κύριο Σκουλό. Πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά που έχεις κάνει. Λάθος το σκουλαρίκι το χρώμα του. Δεν είναι μια εμφάνιση, ένα σετάκι για τελικό αυτό το... Και να σου το πω όπως το λένε πια ιστανγκραμικά, δεν σου λείπει κάτι, καλή είσαι, δεν ψάχνεσαι. Αλλά μέχρι εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα περίμενα να έρθουν βροχή τα τεσσάρια και τα πεντάρια στο τελικό και το θεωρώ λίγο. Ευχαριστώ. Νικόλ μου, καλή επιτυχία, συνέχεια. Μπορείς να επιστρέψεις. Ευχαριστώ.